Σε λίγο θα δούμε. Μπλέξαμε άσχημα με απόφαση Μητσοτάκη και δεν διαναχωρεί ελληνική φρεγάτα για την αμερικανική ομπρέλα προστασίας από τους Χούθη. Το μήνυμα που στέλνουν οι Ιρανοί αντάρτες σε όποιον πλησιάσει στην Ερυθρά Θάλασσα. Εστάλησε όλες τις Μητροπόλεις από την Ιερά Σύνοδο. Τι λέει η Εγκύκλειος για γάμους ίδιου φίλου και τεκνοθεσία. Λαύρος ο Ναι ρε, σε όποιον αρέσει. Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Υπουργό Άμυνα έδωσε την εντολή στο πολεμικό μα ναυτικό για να σταλεί ελληνική φρεγάτα στη διεθνή δύναμη που θα προστατέψει τον εμπορικό στόλο από επιθέσει των Χούθη. Ο Νίκο Δένδια στην ανακοίνωσή του εξήγησε του λόγου για την απόφαση αυτή και διαβεβαίωσε ότι η φρεγάτα που θα σταλεί διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα προστασία. Α ακούσουμε πρώτα τι είπε και στη συνέχεια τι θα αντιμετωπίσει η φρεγάτα μα μόλι ενταχθεί στην Prosperity Guardian υπό Αμερικανική ηγεσία. Η διεθνή κοινότητα αντιμετωπίζει μια μέγιστη πρόκληση ασφάλεια στην περιοχή τη Ερυθράς Θάλασσας και του κόλπου του Άντεν. Οι επιθέσει σε εμπορικά πλοία από ομάδε ενόπλων, από ντρόουν και πυράβλου αποτελούν τεράστια απειλή κατά ανθρώπινων ζώων, της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας, της παγκόσμιας οικονομίας και της ευημερία των πολιτών. Η Ελλάδα, η χώρα με τον μεγαλύτερο ποντοπόρο στόλο, έχει πρωταρχικό συμφέρον για την διατήρηση της ελευθερίας των θαλασσίων οδών και της προστασίας της ζωής των ναυτικών. Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ζήτησα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, και από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχο Ιωάννη Δρυμούση, να συμμετάσχει φρεγάτα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην πολυεθνική επιχείρηση Prosperity Guardian για την προστασία των εμπορικών πλοίων, της ζωής των ναυτικών, της παγκόσμιας οικονομίας. Για το θέμα αυτό ενημέρωσα επίσης κατά την τελευταία μου επίσκεψη στο Κάιρο την Αιγυπτιακή πλευρά. Είναι αυτονόητο ότι η φρεγάτα η οποία θα συμμετάσχει στην επιχείρηση διαθέτει τα αναγκαία μέσα αυτοπροστασίας. Μέχρι και τη στιγμή που γράφτηκε το βίντεο δεν είχε αποφασιστεί ποια φρεγάτα θα στείλουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλές διαθέσιμες και κατάλληλες για μια τέτοια επιχείρηση. Χωρί να μείνει πίσω μεγάλο κενό στην ελληνική άμυνα. Αμυντικοί αναλυτέ προειδοποιούν για τον γυρασμένο πολεμικό μα στόλο, ενώ οι Μπελχάρα ναυπηγούνται ακόμα και θα αργήσουν να παραδοθούν. Επίση, οι κακέ γλώσσε λένε ότι η απόφαση να στείλουμε φρεγάτα απέναντι στα πυρά των Χούθη ήταν για να ικανοποιηθούν οι Έλληνε εφοπλιστέ και να έχουν κοντά στα πλοία του και ένα πολεμικό με ελληνική σημαία. Από την άλλη, για να είμαστε αντικειμενικοί, όταν μια χώρα διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο και είναι πρώτη ναυτική δύναμη, δεν μπορεί να μένει αμέτωχη σε τέτοια γεγονότα. Το πρόβλημα όμω, όπω είπαμε, είναι ότι όσο ισχυροί είμαστε στον εμπορικό στόλο, τόσο ευάλωτοι είμαστε συγκριτικά και αυτή την περίοδο, λόγω αναγκών που θα αργήσουν να καλυφθούν. Όπου και να σταθεί κανεί, ένα είναι που δεν αλλάζει. Η φρεγάτα μα θα βρεθεί σε κανονικέ πολεμικέ συνθήκε και απέναντι σε πειρά και επιθέσει των Χούθη. Ήδη έχουν εξαπολύσει τέτοιε επιθέσει κατά του Αμερικανικού στόλου και γι' αυτό το λόγο έχει μπλοκάρει το παγκόσμιο εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Ιρανοί αντάρτε ξεκαθάρισαν ότι θα ρίξουν πυράβλους όχι μόνο εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, αλλά και πολεμικών πλοίων που θα στείλει οποιαδήποτε άλλη χώρα και η οποία θα συμμετάσχει στη δύναμη προστασία. Με απλά λόγια, η φρεγάτα μα πάει για πόλεμο. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στην εγκύκλιο που έστειλε η Ιερά Σύνοδο σε όλε τι Μητροπόλει για τον γάμο ίδιου φύλου και την τεκνοθεσία. Τα παιδιά δεν είναι κατοικίδια ούτε αξεσουάρ, αναφέρει μεταξύ άλλων η εγκύκλιο που έχει και την υπογραφή του Ιερόνιμου, ο οποίο άλλωστε είχε δηλώσει στην συνέντευξη του στο Γιώργο Παπαδάκη ότι είναι κάθετα αντίθετο σε μια τέτοια εξέλιξη και πω δεν θα τη δεχτεί. Το μήνυμα τη Ιερά Σύνοδου είχε φροντίσει να το στείλει νωρίτερα ο Μητροπολίτη Φθιώτηδο σε μία ομιλία, Φωτιά και Λάβρα, ο Σιμεών είπε μεταξύ άλλων: Αυτή την οικογένεια στηρίζουμε και αν κάποιο μα θεωρεί συντηρητικού, ε, ναι, τέτοια συντήρηση τι θέλουμε. Είμαστε συντηρητικοί και θα παραμείνουμε. Ενέ, ναι, ρε, είμαστε συντηρητικοί. Τι θέλει, Κι άμα σου αρέσει, κι άμα σου κάνει εμεί, θα είμαστε συντηρητικοί και θα στηρίζουμε αυτή την οικογένεια. Αγαπώντα κάθε άνθρωπο χωρί εξαιρέσει, είπε. Ο τρόπο με τον οποίο ερχόμαστε στον κόσμο κάποιος πατέρας και κάποια μάνα αγαπήθηκαν για να έρθουμε εμείς πάνω στον κόσμο. Σε αυτήν την οικογένεια πιστεύουμε, αυτήν την οικογένεια στηρίζουμε και αν κάποιος μας θεωρεί συντηρητικούς, ε ναι, τέτοια συντήρηση τι θέλουμε. Ναι, είμαστε συντηρητικοί, ρε, τι θέλεις. Είμαστε συντηρητικοί. Να χαίρεσαι την πρόοδό σου. Να χαίρεσαι το σκοτάδι της προόδου σου. Είμαστε συντηρητικοί και θα μείνουμε συντηρητικοί. Ναι, θέλουμε να είμαστε συντηρητικοί. Σ' αρέσει, άμα μας αρέσει και άμα σου κάνει. Εμείς θα είμαστε συντηρητικοί και θα στηρίζουμε αυτήν την οικογένεια αγαπώντας κάθε άνθρωπο, χωρίς εξαιρέσει. Δεν απορρίπτουμε κανέναν. Σεβόμαστε τους πάντες, αλλά απαιτούμε και να μας σέβονται. Και να μην μα κοροϊδεύουν, φτάνει πια! Όσοι εδώ! Από την άλλη, και για να είναι ολοκληρωμένο και το ρεπορτάζ, όσοι υποστηρίζουν την ομιμοποίηση του γάμου ίδιου φύλου και την τεχνοθεσία, λένε ότι κανεί δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ούτε η κοινωνία, ούτε η πατροπαράδοτη οικογένεια, ούτε η εκκλησία. Τα συμπεράσματα, δικά σας.